Πανάτουρτα, πρωτότυπα δώρα για παιδιά από Πάνες. Δεν σοβαρεύεσαι λίγο να πάω να κάνουμε την εκπομπή Άσοχη 2? Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στην πρώτη web TV της Θεσσαλονίκης, citizentv.gr. Καλησπέρα σας και από μένα. Είμαι ο Στάθης. Και εγώ είμαι ο Φώτης και παρακολουθείτε τη στοιχηματική εκπομπή Άσοχη 2. Αρχίζουν και τελειώνουν τα πρωταθλήματα, μένουν πολύ λίγα, ιδίως για σήμερα Σάββατο. Το κουπόνι, από ό,τι βλέπω, Στάθη, ίσα-ίσα να έχει καμιά εικοσαριά παιχνίδια. Ναι. Για Σάββατο. Δεν έχει πολλά παιχνίδια. Δεν έχει. Αν εξαιρέσουμε το σημαντικό αγώνα του. Εντάξει, του τελικού. Θα τον αφήσουμε τελευταίο το τελικό. Έχουμε να πούμε αρκετά εκεί. Ναι, δεν έχει τίποτα για σήμερα. Λίγα πράγματα. Λίγα. Αλλά έχουμε κρατήσει 2-3 παιχνιδάκια. Θα πάμε λίγο χαλαρά με αυτήν την τριαδούλα, να ξέρετε. Και θα ασχοληθούμε και με τον τελικό, με σημεία, με ειδικά στοιχήματα και τέτοια. Πού θες να ξεκινήσω? Πριν ξεκινήσουμε να πούμε τι κάναμε την προηγούμενη φορά. Ναι, και να πούμε φυσικά και τη Eurovision, μην ξεχάσουμε. Να ξεκινήσουμε την Eurovision. Όπως θες, ξεκινάμε την Eurovision. Τα πήγε καταπληκτικά. Και είχα δύο εκπομπές, φώναζα για τη Δανία και με την Emily The Forest. Έτσι, έχει περάσει όμως. Αυτό. Και μετά βγήκε και η Νορβηγία, άνετα πληρωθήκαμε. Εγώ σου είχα πει, την είχα τη Δανία πρωτιά, τετράδα και Νορβηγία. Ναι. Όχι, εγώ είχα παίξει και τετράδα να μπει η Δανία και πρωτιά να είναι η Δανία και τετράδα να είναι η Νορβηγία. Όλα τα πεις, 100%. Εντάξει. Λίγο πέσαμε έξω για τον αγάθον, αλλά δεν πειράζει. Εμείς δεν το προτείναμε να το παίξουμε έτσι κι αλλιώς, οπότε. Τα καλά πήγαινε για τα παιδιά, δεν μπορώ να πω. Ναι, απλά εντάξει, με στεναχώρησα λίγο μετά αυτά που έμαθα, κάτι γυρίσαν μετά με λεωφορεία. Δηλαδή, εντάξει, η εταιρεία λίγο που τα αναλαμβάνει, λίγο στα προσέχουν λίγο αυτά τα πράγματα. Ή αν δεν μπορούν, δηλαδή, που φτάσανε από την Αθήνα να τους γυρίσουν στη Θεσσαλονίκη με ένα αεροπλάνο και ήταν αναγκασμένοι να γυρίσουν με το λεωφορείο γιατί δεν είχαν λεφτά. Εμείς πάμε, ρε παιδιά. Κι άσε που είχαν βγει και διάφορα και πιο παλιά με καλομήρες, με το ένα, με το άλλο που τους φάγαν τα λεφτά και. Εντάξει, άμα δεν θέλουμε, μην πάμε καθόλου και τελείως υπόθεση. Απλά τα πράγματα. Ναι. Τώρα, άμα είναι να φαντάζεσαι τώρα να σε διαλέξουν εσένα να πας εκεί με όνειρα και τέτοια και να μην σε πληρώσουν να γυρίσεις πίσω. Θα μείνω πίσω, θα μείνω δράστο, θα γυρίσω εγώ πίσω. Να σου πω, η Σουηδία ήταν το Μάλμο. Έχει και κάτι γυναίκες, χαντίες, δύο με τρεις. Έχει παντού, όχι μόνο στο Μάλμο. Και στη Σουηδία έχει παντού. Σαν το πάρτι μας. Δήμετρες, ξανθιές. Ναι, αλλά στο πάρτι μας εσύ έφαγες πολλά άκυρα. Ναι, εντάξει. Γιατί. Γιατί, παιδί, εντάξει, τόσο όμορφη στο. Έβλεπα και τρόμαζα. Λογικό δεν είναι, με τέτοια ατόφατσα. Ή μήπως αγωνόντουσαν, τρόμαζαν από την ομορφιά σου, ας πούμε. Και αυτό. Η ομορφιά θες να πεις, σεξ απείλ θες να πεις, το ότι είμαι μια φίρμα θες να πεις, όπα ήρθε κοντά μας. Ναι, ναι, τι κάνουμε τώρα. Ναι, ναι. Ναι, αλλά είδες όμως όλες ένα Άσοχη 2 βλέπανε. Όλες. Και δεν μιλάω για τα στημένα, τα άλλα τα ρεπορτάζ. Και να είδα τα στημένα. Τα δικά μας ήταν κορυφή. Τι βλέπετε, Άσοχη 2. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, πάμε στον επόμενο. Όχι, άρα κοιτάξτε και εμείς, η δικιά μας εκπομπή. Λοιπόν, ξεκινήσουμε. Ναι, αλλά δεν είπαμε όμως ότι δεν πήγαμε τόσο καλά. Γι' αυτό δεν έπρεπε να το πούμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι είχαμε 3 στα 6. Ναι, ναι, και τη μία και την άλλη, αλλά κοίταξε, εντάξει. Σου είπα, ήταν λογικό μετά εκείνη την επιτυχία με τα σόβρακα. Ναι, όχι. Ήταν λογικό. Δεν πειράζει. Δεν ήταν. Εντάξει, πάμε για άλλα. Ναι, πάμε για άλλα. Κοίταξε, εγώ για να πω την αλήθεια, όπως και με αρκετούς που μίλησα, όσοι ακολούθησαν με Δανία και Νορβηγία τετράδα, βγάλαμε τα σπασμένα. Βγάλαμε τα σπασμένα και δεν χάσαμε και βγάλαμε και κέρδος. Έτσι. Ναι, λοιπόν, τι παιχνίδια έχεις για σήμερα? Κοίταξε, γιατί το πρώτο. Γιατί το τελικό κάτσε, αλλά στο τέλος είπαμε. Ακριβώς. Κοίταξε, το πρώτο παιχνίδι πάω Ισπανία 2 σε κούντα. Έχω την Ουέσκα με τη Sporting Gijón. Η Ουέσκα καίγεται. Έχουν
Όχι, από τη ζέστη καίγεται διότι είναι προτελευταία με 38 βαθμούς, αλλά είναι κοντά. Δηλαδή είναι πέφτουν 4, έχει 38 βαθμούς, αλλά αυτός που σώζεται έχει 43. Δηλαδή έχει 5 βαθμούς όλο και όλο. Πόσα παιχνίδια ακόμα πούμε. Έχουν μείνει 39, άλλα 3 παιχνίδια. Δηλαδή αυτό το τωρινό και άλλα 2, να το πω έτσι, έχουν μείνει. Την επόμενη αγωνιστική πηγαίνει εντός, πάλι θα παίξει με τη Χερέθ, με την τελευταία. Και μετά πηγαίνει και τα παίζει όλα εκτός έδρας μέσα στην έδρα της Ουέλβα, που ίσως δεν καίγεται. Δηλαδή η Ουέσκα αυτή τη στιγμή κρατάει την τύχη στα χέρια της. Μάλιστα. Από όλες σχεδόν τις ομάδες. Ναι, κοίταξε. Περίπου το έχω βρει γύρω στο 1,83, 1,80 με 1,83 εκεί παίζει. Πόσο το έχει ο Πάπα μας? Λοιπόν, ο Πάπα είπε σου η Ουέσκα. 1,75 στο κατάλληλο. Εντάξει, καλό είναι, καλό είναι. 1,75 είναι μια χαρά. Κοίταξε, έχει, η Σπόρτια Γιχών είναι αδιάφορη. Θα κατεβεί και με απουσίες, για να φανταστείς, λείπει ο εξτρέμο τρέχω, άκου επίθετο, για εξτρέμε, τρέχω, έτσι, κάτσε καλά. Μεταγραφή κατευθείαν, εσύ δεν χρειάζεται ούτε διαπιστωτή, τρέχω. Πολύ επιτυχία. Μεγάλη πέραση θα έχει, μεγάλη πέραση αυτός. Λοιπόν, είναι επίσης τραυματίας, είναι ο Χάφο Κάσες. Παράει στο πάω και τρέχει ο τρέχω. Τρέχει ο τρέχω, έτσι. Εκτός και ο αμυντικός ο Χάφο Μπούστος, και αυτός καλούτσικο ονόματα, καλό αγούτσικο. Και το αριστερό μπάκο Κανέγια. Αυτή είναι τη Ουέσκα ή τη... Αυτή είναι τη Σπόρτη Χιχών. Ενδιαφέρον ομάδα. Ναι, ναι. Και λείπει και ο βασικός οφόρο, ο Μπίλιτς, με 11 γκολ. Εντάξει ρε παιδιά, τι άλλο να πει πιστεύω τώρα η Χιχών. Σχεδόν δεν κατεβάζει όλους τους βασικούς. Αν τους λέει, ελάτε κερδίστε ρε παιδιά, να τελειώνετε. Άντε. Εντάξει. Εγώ θα το στηρίξω αυτόν τον Άσο. 1,75 στον ΟΠΑΠ, 1,80, 1,83 έξω. Πιστεύω ότι έχει. Μάλιστα, για μένα. Κοίταξε. Κοίταξε, έχει. Είναι αυτό που λέμε πάντοτε με τις ομάδες που είναι για να πέσουν και να μην πέσουν και το ένα και το άλλο. Κέρδισε το να σωθείς. Το χάσες. Έχασα εγώ 20-30 ευρώ που θα παίξω. Σύχασε μια ολόκληρη κατηγορία και τελείωσε η υπόθεση. Δείτε, ούτε το χι την κάνει ούτε τίποτα. Δηλαδή έχει 5 βαθμούς διαφορά. Πρέπει να τους καλύψεις τους 5. Άρα θέλεις 2 νίκες και 2 ήττες όμως και η άλλη ομάδα. Ναι. Βάλει να κάνει μια ισοπαλία, άρα θέλεις και τρίτη νίκη. Δηλαδή 3-3 θέλεις σχεδόν η Ουέσκα. Διότι οι Μιράντες που είναι, παίζει με Λας Πάλμας εντός τώρα. Μιράντες, Ναι, ναι. Που η Λας Πάλμας το θέλει για να μπει πρέπει before. Τα ισπανικά. Σι. Εμένα μου θυμίζει πισκότα. Τα Μιράντα. Και ωραία πισκότα. Ωραία, καταπληκτικά είναι. Καταπληκτικά πισκότα είναι. Με καφέ κιόλας. Καφέ πώς τον πίνεις? Μέτριο, ή με λίγη ζάχαρη? Όχι ρε, μπακλαβά τον πίνω. Ναι. Μπακλαβάς. Και γλυκό, και γλυκό μπισκοτάκι από πάνω. Εννοείται κι εσύ. Γι' αυτό έχεις χιλιά. Γι' αυτό, γιατί σου το είπα αυτό. Γιατί σου είπε ή σου είπα εγώ τίποτα διαφορετικό? Όταν σου υποθυμίζω αν έχεις κανένα θέμα, ξέρω. Όχι, όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Λοιπόν. Το επόμενο ματσάκι που θα κρατήσω, Στάθη μου, είναι από Norway. Νορβηγία. Yes. Ρόζεμπορκ. Ναι. Πρώτα όμως θα κρατήσω το Molde Honefoss. Α. Θα το κρατήσω. Molde Honefoss. Honefoss, μάλιστα. Είναι ένα οβεράκι χαμηλό. Είναι γύρω έξω, υπάρχει γύρω στο 1,57, κάπου εκεί είναι. 1,45 το έχει ο ΠΑΠ, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Για να ακούσεις λίγο τώρα στατιστικά, η Molde έχει δεχτεί γκολ σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της, έχει φάει γκολ και έχει σκοράρει σε όλα τα εντός, δηλαδή έχει φάει και έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια. Μάλιστα. Το 73% το γκολ που έχει βάλει στο σύνολο τα έχει βάλει μες στην έδρα της. Ωραιότατα μέχρι στιγμής. Ναι, ναι. Και το 71% των γκολ που έχει φάει τα έχει φάει πάλι μέσα στην έδρα της. Εντάξει, άρα είναι μια χαρούλα. Να φανταστείς τα τελευταία 4 παιχνίδια εντός είναι 1-2, 1-2, 4-1, 1-5. Και πώς το βγήκε στο over έξω? 1-57. Και 1-45 το δίνει ο Παπαπαϊδίδης. Εντάξει. Εντάξει, ναι. Η Χόνεφος πιστεύω θα σκοράρει, ίσως βάλει και 2 η Molde. Το βλέπω αρκετά πιθανό το overάκι αυτό. Έτσι. Προβλήματα δεν υπάρχουν από ό,τι βλέπω και για τις δύο ομάδες. Μια χαρά είναι. Μόνο το αριστερό μπακ, ο Ρίνταροι από τη Molde, αλλά εντάξει,
δεν είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα. Το επόμενο είναι αυτό που είπες, το Βαλερέγκα, βάλε μία ρέγκα για να τη φάμε με τη Ρόζεμπορκ. Έφαγες ψάρι σήμερα και το σκέφτηκες και αυτό. Ναι, την ώρα που έτρωγα ψάρι, λέω τι να παίξω τρίτο, τι να παίξω. Λέω στη γυναίκα μου τι θα λέει ρέγγες. Λέω δεν παίζω τη Βαλερέγκα. Και έπαιζες την παίξω. Και τι ήταν παίξεις. Και πρόσεξε, είχα και κόκκινο κρασί ροζέ. Ναι. Α, ροζέ. Και έδωσε. Έδωσε. Ρέγκα, ροζέ. Εντάξει, αυτό θα βγει. Αυτό βγαίνει αυλεπή. Είναι σίγουρο. Είναι αυλεπή αυτό το παιχνιδάκι. Στάνταρ πράγματα. Έτσι. Και βα... τι το παίξεις, over φαντάζομαι. Εννοείται οβεράκι. Εντάξει. Και οβεράκι καλό. Έτσι, στον ΟΠΑΠ δίνει ένα 50 έξω, το έχω βρει μέχρι και ένα 65. Το οβεράκι μας αυτό. Για να φανταστείς η Ρόζεμπορ σκοράρει 1,5 ή 1,50. 1,50 με το 1,5 το ίδιο δεν είναι. Ναι, δεν άκουσα. Νομίζω. Δεν ζήτα μία συγγνώμη τώρα. Εντάξει, συγγνώμη, δεν άκουσα. Έτσι, μπράβο. Πάμε. Είδες πολλά παντελόνια εγώ. Παραδέχομαι το λάθος μου. Το λάθος μου. Αυτό παντελόνι που φοράς σήμερα. Κοντό. Εντάξει. Ναι, αλλά γενικά εννοώ. Σε σχέση με κάποιους άλλους εδώ μέσα. Καλά, εδώ μέσα γίνεται στο καημόνι, σωστή εμείς είμαστε. Αν παρακολούθησαν και το βίντεο από τα πάρτι τα παιδιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε καμία σοβαρή εκπομπή. Έτσι με λίγο χιούμορ. Αφού μόνο εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι σοβαρό. Κοίταξε, εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω σκεφτεί να αναλάβουμε όλο το κανάλι. Να κάνουμε όλες τις εκπομπές. Στοιχηματικές, follow art. Έχεις χρόνο, έχεις τόσο χρόνο. Όχι. Α, ούτε εγώ. Θα καθόμαστε μια φορά, τις κάνουμε όλες μαζί. Ναι. Θα τις δω, κάνουμε 20. Επειδή μα έρθουν μια Κυριακή. Και κάνουμε 30 εκπομπές, σερί. Και αφήγουμε. Κάτω, ορίστε, έχεις για ένα μήνα. Σωστά. Βάζει κάθε μέρα μία να παίζει. Σήμερα ο Στάθης και ο Φώτης αυτό. Ο Φούσου live εκείνο. Ο Σούφου live εκείνο. Το κακό είναι ότι μπορεί να μας βαρεθούν επειδή είμαστε μόνο συνέχεια εμείς παρουσιάζουμε. Εμείς δεν μας να βαρεθούν. Δηλαδή, συγγνώμη, ξέρεις τι πέραση έχουμε στον κόσμο. Όχι, δεν ξέρω, αυτό δεν το γνωρίζει. Καλά, στο πάρτι δεν είναι που ορμούζαν όλοι. Άμα ο Φώτης λέει και ο Στάθης. Εγώ κρύφτηκα, αναγκάστηκα να κρυφτώ, είναι η αλήθεια. Ναι. Δεν πολύ βγήκα. Καλά, σε φτιάξω, μη στεναχωριέσαι, εντάξει. Καλά, καλά. Λοιπόν, για μέχρι στιγμής να καταλάβεις, η Ρόζεμπορκ εκτός έδρας το 80% των παιχνιδιών της είναι over, ναι. Και της Βαλερέγκα το 60% των παιχνιδιών της είναι εντός over. Εντός έδρας. Εντός έδρας, ναι. 4 στα 6 τελευταία over για τη Βαλερέγκα, 4 στα 6 over τελευταία για τη Ρόζεμπορκ. Μια χαρά, χαρούλα είναι αυτό το overάκι. Εντάξει, εγώ στο ΠΑΠ δεν μ' αρέσει, ίσως το κοιτάξω έξω, στο ίντερνετ. Έχει κάποια ερωτηματικά η Βαλερέγκα. Είναι ο... Θαυμαστικά. Όχι, θαυμαστικά δεν έχει, έχει μόνο ερωτηματικά κάποιους αφίβολους. Η Ρόζεμπορκ είναι κομπλέ. Δεν έχει καμία απουσία, από ό,τι βλέπω. Είναι ένα ωραιότατο βεράκι, όπως είπα, στο 4.65. Μήπως αξίζει και το διπλό της Ρόζεμπορκ. Είπα, είναι ρίσκο. Οπότε δεν είναι. Εντάξει, 1,85. Έξω το βρήκα 1,95, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν τη φοβάμαι τη Βαλερέγκα. Τη Βαλερέγκα ειδικά τη φοβάμαι, διότι μπορεί να την κάνει τη ζημιά της. Και η ζημιά δεν είναι ανάγκη, δεν είναι μόνο για να κερδίσει. Ναι, ξέρεις, να φέρει χ. Ναι, αρθεί κανένα 2-2, πληρωθούμε εμείς το over. Αυτός παίζει το διπλό να μην πω τι θα πάρει, έτσι. Θα πάρει. Αν και την προηγούμενη, και την προηγούμενη ακριβώς. Την προηγούμενη αγωνιστική με εντός έδρας η Ρόζεμπορκ έκανε μια γκέλα με τη Μόλντε, έφερε 0-0. Θα μου πεις θα κάνει και δεύτερη στη σειρά, μπορεί. Τέλος πάντων, σου πω κάτι, πάει να κερδίσω εγώ το over, θέλω να πληρωθώ. Και ας πάει να κερδίσει και 5-0 και τελείωσε η υπόθεση. Όχι, Γιάννη, δεν είναι σημείο αυτό για... αυτό είναι έτσι. Μην το πάρεις το 5-0 τώρα και το κοπανίσεις. Όχι, δεν είναι. Αυτό το ματσάκι είναι. Ναι, ναι. Αυτό το ματσάκι όμως έχει και 1-2 και 2-1. Άστο. Άστο. Αύριο. Στην Ισπανία έχουμε σκοράκι. Λοιπόν, Στάθη μου, εγώ από το σημερινό κουπόνι το σεντόνι. Ναι. Πραγματικά δηλαδή κουράστηκα πάρα πολύ για να βρω παιχνίδι. Τι να διαλέξω, δεν ήξερα. Κατέληξα σε αυτά τα τρία και κάνω και την ανακεφαλαίωσή μας. Δεν θα πούμε για το. Ναι, να πούμε την τριάδα μόνο και μετά να αφιερωθούμε στον τελικό. Η τριάδα μας λοιπόν για σήμερα, παιδιά, είναι Ουέσκα Sporting Gijón Άσο, Μόλντε Χόνεφος Over και Βαλερέγκα Ρόζεμπορκ Over. Στον ΟΠΑ παίζονται και τα τρία.
τριάδα ανετότατα, βγάζει έξω μια απόδοση γύρω στο 4,70 φεύγα. Στον ΟΠΑΠ να το υπολογίζετε λίγο πιο κάτω, κοντά στο 4, 3,80, 3,90, κάπου εκεί να είστε. Στον ΟΠΑΠ για μένα είναι μια καλή τριαδούλα, έτσι για να περάσει λίγο και ξέρεις είναι ώρα που είναι πριν τον τελικό. Πρόσεξε, δηλαδή η Μόλντε 4,5, η Ουέσκα 5 και η Βαλερέγκα 7. Είναι ό,τι πρέπει. Τελειώνοντας η Βαλερέγκα 7, 9 παρατέταρτο με 9 παρα 5 τελειώνει η Βαλερέγκα, πληρωνόμαστε και είμαστε άνετοι να δούμε τον τελικό. Με αυτά που θα έχουμε πληρωθεί, παραγγέλνουμε πίτσες, μπύρες και καθόμαστε τώρα να δούμε τον τελικό. Για πες μου τώρα, Σταθούλη, με εσύ από τελικό τι... Πριν σου πω, δεν παρατήρησες το καινούργιο μικρόφωνο που μου έδωσαν. Μικρόφωνο είναι αυτό? Ναι, γάμισε. Εγώ... Μικρόφωνο είναι. Πέραν της πλάκας, εγώ ήθελα να σου πω, ήθελα να σε ρωτήσω μήπως ξέρω εγώ έχεις αναβαθμιστεί, έχεις πάρει κανένα παράσημο εδώ πέρα, κανένα σχοροφύλακα. Όχι, εγώ νομίζω ότι είναι ασύρματος. Ναι. Και στην αρχή δεν άκουσες που σε καλούσα ένα-δύο φώτικα. Εδώ όργανο, αριθμό σήματος 322. Και από εδώ και πέρα, μάλλον έτσι θα κάνω. Στάθης Καλυφώτη, Στάθης Καλυφώτη. Φώτης, ακούει. Σωστός ο παίκτης. Σωστός ο παίκτης. Λοιπόν, σ' ακούω για τον τελικό. Λοιπόν, ναι. Τι βλέπεις εσύ? Και θα σου πω και τι βλέπεις. Αν και το συζητήσαμε και πριν την εκπομπή, να πούμε την αλήθεια, και συμφωνώ σε ό,τι πεις, συμφωνώ. Γιατί είμαστε, το βλέπουμε από την ίδια οπτική γωνία, να το πω έτσι, τον τελικό. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τις πρώτες σκέψεις που έκανα για να αιτιολογήσω. Μαζί σου, πάμε. Λοιπόν, η Bayern είναι το φαβορί, δεν είναι? Λογικά, ναι. Όλοι είναι, αλλά δεν πάει να είναι τελικός. Τέλος πάντων, όσο και φαβορί να είναι, σε τελικό Champions League, εγώ δεν πρόκειται να το παίξω ποτέ με τόσο χαμηλή απόδοση. Δηλαδή, ειδικά στον Πάπου σαν 75. Όχι, αυτό είναι ντροπή. Δηλαδή, να σου πω λίγο κάτι. Είναι αυτό που λέγαμε με το. Πώς παίζεις το στοίχημα. Ας κερδίσει η Bayern 5-0 στον τελικό. Ναι, αλλά είναι τώρα, δεν παίζεις ένα 75 σε τελικό. Όχι. Δηλαδή, συγγνώμη, απέναντί της ποια έχει? Τον Ατρόμητο, τι έχει? Ακόμα, μπορεί και Ατρόμητος να ήτανε. Δεν το παίζεις το 1.75, ρε παιδιά. Τελικός είναι. Μία φάση μπορεί να κρίνει τα πάντα. Ακριβώς. Και με αυτή τη λογική, φυσικά δεν το αγγίζω το διπλό. Μα συμφωνώ, καθαρά λόγω απόδοσης, ξαναλέμε, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Ναι, δεν λέμε ότι δεν έχει ελπίδα να κερδίσει, αν είναι δυνατόν τώρα. Ομάδα που στην προηγούμενη τέτοια έκανε 7-0 την Μπαρτσελώνα, εντάξει, δεν μπορείς να πεις τώρα ότι η Ντόρτμουντ είναι από πάνω και... Όχι, φαβορί είναι η Μπάγερ, τέλος. Σίγουρα. Αλλά, όπως είπες και εσύ... Η Ντόρτμουντ όμως πέταξε στο πρώτο 4. Ακριβώς. Τη Ρεάλ, όχι... Εντάξει, κοίταξε. Εγώ θα συμφωνήσω... Και πού... Κλείνεις προς τον Άσο? Όχι. Α. Όχι. Εντάξει. Ουφ. Εντάξει, μαζί σου. Εντάξει, καλή απόδοση, αλλά πολύ ρίσκο. Δεν θέλω... Εγώ θα ρισκάρω με το Χ. Κι εγώ έχει σκεφτόμουν. 3,55 στον ΟΠΑΠ. Δεν μ' αρέσει. 4,10 το βρήκα έξω. Έξω αξίζει να παίξει. 4,10 τώρα να παίξεις Χ τελικό κυπέλου. Είναι ό,τι πρέπει. Μένα, για έξω. Και να το προχωρήσω και λίγο. Και ένα σκορ, 7,5 απόδοση. Μια χαρά είσαι. Και κάθεσαι με τα κερδισμένα που έχεις πάρει, με τις μπυρίτσες, με τις πιτσούλες. Να το πάω και λίγο παραπέρα, επειδή μπορεί να σκοράρουν. Αν και δεν πρέπει να νομίζω, δεν νομίζω πάει over αυτό αυτή τη φορά. Όχι. Ένα-ένα σου είπα. Απλά επειδή έχει καιρό να έρθει 2-2. Α. Εντάξει, κοίταξε. Και το 1-1 και το 2-2. Επειδή αν πει γι' αυτό. Αλλά νομίζω το 1-1 είναι καλύτερο. Όχι, κρατάμε και το 2-2 που είπες. Εγώ θα κρατήσω το Χ που το βρήκα έξω στο 4-10. Θα κρατήσω το 1-1 σε απόδοση 7,5. Να τα ακούει αυτά. Ναι, Γιάννη, για σένα είναι τώρα δουλεύουμε, έτσι. Και θέλω τώρα να δω και το 2-2 που είπες, γιατί το 1-1 δίνει 7,5. Το 2-2 λογικά θα δίνει μεγαλύτερη. Εντάξει, θα δίνει... Εντάξει, έχει πολύ μεγαλύτερη, αλλά... Εντάξει, μη φανταστείς τώρα κανένα τρελό. 1-12 θα το δίνει. Πιστεύω πως το 2-2 ναι. Μπορεί. Τώρα αμέσως θα το δούμε.
φίλε μου Στάθη, 15. Μια χαρά. 15 έχουμε, 7,5 έχουμε, 4-10 έχουμε. Εγώ θα δώσω και anytime το Λεβαντόφσκι. Δίνει γύρω στο 2,60 το βρήκα έξω. Δεν ξέρω και στα ειδικά αν τυχόν έχουν σκόρερ αυτοί. Πρέπει να έχουν, δεν μπορεί να μην έχουν τελικό σκυπέλ. Αλλά... Πρώτος παίκτης που θα σκοράρει. Α, πρώτο παίκτη έχουν αυτοί. Του Λεβαντόφσκι 6. Όχι. Εγώ δεν μιλάω για πρώτο παίκτη. Εγώ μιλάω για anytime. Να σκοράρει όποτε να είναι. Μπα, δεν έχει ο ΟΠΑΠ τέτοιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, καληνύχτα με τον ΟΠΑΠ. Και δεύτερο σκόρερ, μου άρεσε, το βρήκα 3-10, είναι ο Ριμπερί. Σαν δεύτερο σκόρερ. Anytime κι αυτός, να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή. Ναι. Δεν πήγα ούτε με Μάτσιουτζικ, γιατί Λεβαντόφσκι στο 2-62 το βρήκα ειδικά σήμερα. Να σου το πω και αυτό. Τον Ριμπερί στο 3-10. Κοίταξε τώρα. 2-20 έχουν το Μάτσουτζικ. Ο Γκόμεζ είναι στο 2-37, δεν με ενδιαφέρει. Ο Λεβαντόφσκι είναι στο 2-62 που πιστεύω είναι καλό. Ο Ρόμπεν είναι στο 2-87, αλλά εγώ θα κρατήσω το Ριμπερί. Κρατήσω Ριμπερί στο 3-10. Όπως λες και εσύ, ας βγει και 1-1 ή 2-2. Το σκοράκι, να πάρουμε και το 15, να πάρουμε και τους σκορ, να πάρουμε και το χ με το 4-10 και μετά έχει να γίνει. Φαντάζεσαι 2-2 και το 4-10, κάτσε 15 επί 4 είναι... Άσε, μην υπολογίζεις. 60. Γκαντεμιά είναι, άστο. Ναι, σωστά. Άστο, μην υπολογίζεις. Εντάξει, τώρα άμα θέλουμε να μπούμε σε ανάλυση, μιλάμε και για δύο μεγάλους προπονητές. Πολύ μεγάλους προπονητές, ακούγεται... Ναι, φύγει ο Χάικνες. Εντάξει, αφού έχουν κλείσει με τον Γκουαρδιόλα που τι θέλουν να... Έλατε, για ποιο λόγο. Να παρουσιάσει τώρα Γκουαρδιόλα στην Μπάγερ, δηλαδή να έρθει να πάρει μια ομάδα που έχει πάρει το πρωτάθλημα, ενδέχεται να έχει πάρει το Champions League και τον μεταξύ ακούστηκε... δεν θυμάσαι πω τώρα, μην πιάνεις να διάβασαι. Εν τω μεταξύ ακούστηκε ότι αποχωρεί λόγω ηλικίας το ένα το άλλο και διάβαζα... προχθές στη Μάρκα ενδέχεται στην εφημερίδα κατάλαβα ναι, στην Ισπανική ενδέχεται για τη Ρεάλ Μαδρίτης Μάρτσα δεν τη λένε όχι Μάρκα ενδέχεται για τη Ρεάλ Μαδρίτης να πάει προπονητής άρα τώρα τα κουραφέξαλα αν γίνει αυτό σημαίνει ότι είναι παπάς τώρα ότι λόγω ηλικία σταματάει και γι' αυτό κλείσαμε τον Γκουαρδιόλα το ένα το άλλο κάτι θα παίξει και με τους μανατζαρέους εκεί πέρα. Εντάξει, από την άλλη έχουμε τον Κλοπ, για μένα αυτή τη στιγμή ο καλύτερος προπονητής που υπάρχει, για μένα. Για μένα ο Κλοπ είναι ο καλύτερος προπονητής και είναι αυτό που φωνάζουν όλοι και εγώ ας πούμε μαζί όσο μπορώ, έχει έναν προπονητή χρόνια στην ομάδα. Έχεις... Πόσα χρόνια είναι, ξέρεις. Ούτε που θυμάμαι πόσα χρόνια είναι. Νομίζω πρέπει να είναι 6. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Και έχει κάνει μία ομάδα τα τελευταία δύο... Τόσο, 5. Έχει κάνει τα τελευταία... Χωρίς φίρμες... Τώρα, άσε τώρα που μιλάμε για Λεβαντόφσκι, για τον ένα, για τον... Τους δεν τους ξέραμε τώρα. Μην είναι... Εκτός από εμάς που ασχολούμαστε λίγο με το ποδόσφαιρο, άβγαινες έξω να έλεγες Λεβαντόφσκι, δεν τον ήξερε ο κόσμος. Τώρα λόγω Champions League με Real, με τελικό, με το ένα το άλλο, τον έμαθαν. Ναι, μόνο φέτος και ακόμα και πέρυσι που ήταν σχετικά γνωστό, ναι. Δεν τον ήξερα. Εντάξει. Για μένα, σου ξαναλέω, αυτός είναι για αυτή τη στιγμή ο καλύτερος προπονητής. Διότι, τι να το κάνω άμα έχω τη Real Madrid, την Barcelona, την Bayern, κατάλαβες. Ναι. Ο άνθρωπος με μισό budget από όλους τους υπόλοιπους την έχει φτάσει στην ομάδα στον τελικό. Η μεγάλη Real Madrid του μεγάλου Ζωζέ πάτωσε. Τίποτα, φέτος. Πάτωσε. Α, ναι, έχασε και το τελικό. Και το τελικό, από την Αθλέτικο. Ναι. Η χειρότερη χρονιά του Μουρίνιο. Όπου και να έχει πάει, εντάξει, για να λέμε τώρα για την άλλη, δεν είναι τυχαίος, μεγάλη γάτα στο μπάγκο είναι, αλλά τέτοια χρονιά δεν την είχε ξανακάνει, να τα έχει χάσει όλα. Πρωτάθλημα, κύπελο, Champions League, τα πάντα έχασε. Και μεγάλη ομάδα, όχι. Ναι, ναι. Και με παιχταράδες μέσα, έτσι. Ναι. Τώρα δηλαδή τώρα η Real, η Ρονάλντο, με Οζίλ, με Ντι Μαρία, τώρα άσε τώρα, Μπενζεμά,
Ιγκουαΐν μπροστά, τώρα δεν... Ακούγεται τώρα για Τσέλσι πάλι. Ναι, και εγώ το άκουσα. Ο Αμπράμοβιτς. Ε, μπορεί, γιατί όχι. Θες να έρθεις στην Ελλάδα. Πω, σε ποια ομάδα. Για γέλια μας. Κοίταξε. Στο Ηράκλειο που και καλά δεν χρωστάει. Πού φαντάζεις κανένα τέτοιο κουφό. Ε, θα κλαίμε μετά όλοι. Τι να κλαίμε όλοι. Να έρθει ο Μουρίνιο και να πει ή να πάει, ας πούμε, στον Αμπράμοβιτς. Ναι, να πάει στον Αμπράμοβιτς και να τον πει δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί σου. Θα τον πει ο Αμπράμοβιτς, why? Να τον πει because Hercules. Ο Hercules θα πει Spain, no Spain. One Hercules υπάρχει. Έτσι. Only in Ελλάδα. Only in Ελλάδα. Παραδέχεσαι αγγλικό. Τα γκρίγκλς τι σου κάνουν, Only in Ελλάδα. Γιατί, αφού Ελλάδα... Ελλάδα είμαστε, ναι, δεν κατάλαβα. Ναι. Σωστά, σωστά το είπε. Σωστά το είπα, αλλά κάποιοι γέλασαν, αλλά θα τα πούμε όταν τελειώσουμε την εκπομπή. Κάποιοι δεν ξέρουν, είναι λίγοι. Αχράματοι, τελείως, δηλαδή, απορώ. Ταλέποροι. Κρατάνε και κάμερες στα χέρια τους. Τέλος πάντων. Αλλά αυτά ο καναλάρχης που τους βρίσκει όλους έτσι και τους μαζεύουν. Στο τέλος δεν μπορούμε να συνοηθούμε κιόλας, πρέπει να μαθαίνουμε κι άλλες γλώσσες. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, για σήμερα δεν νομίζω ότι έχουμε τίποτα άλλο. Ναι, έχουμε πει τα τρία τα παιχνιδάκια. Ουέσκα, Σπόρτι Χιχών, Άσο. Να το μπήκε και το γκολάκι. Ναι, ναι. Είσαι το πίση. Ναι. Εντάξει, καλό. Δεν λέμε. Πες με την ώρα που τα δίνουμε, έχουμε κάτι live που ποντάρουμε. Λοιπόν, Ουέσκα Σπόρτι Χιχών Άσο, Μόλντε Χόνεφος Over και Βαλερέγκα Ρόζεμπορκ Over. Αυτά μπορείτε σαν τριαδούλα αν θέλετε, μονά παίξτε όπως θέλετε εσείς. Εγώ μια τριαδούλα αυτή θα τη ρίξω έτσι χαλαρά. Και στον τελικό μετά είπαμε στάθμο... Για χαβάλε πέισα. Ναι. Και στον τελικό τι κρατάμε είπαμε. Το Χ. Κραταμε το Χ, 3.55 στον ΟΠΑΠ Climb Mind, 4.10 έξω. Ναι. Κρατάμε, είπαμε, 1-1 ναι, και 2-2, ναι, με 7.5 και 15 αντίστοιχα. Και τους δύο σκόρερ, τον Λεβαντόφσκι και τον Ριμπέρι. Anytime. Νομίζω, παιδιά, με αυτά τα πονταρίσματα παρακολουθείτε ένα ευχάριστο τελικό. Μακάρι να κερδίσει ο καλύτερος, να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι. Να ευχαριστηθούμε όλοι μας το μάτς. Να πούμε μέχρι 4 γκολ 2-2. Θα γίνει και 3... Όχι, ναι, σωστά, 2-2. Μέχρι εκεί. Ναι, 2-2. Θα γίνουν, να γίνουν πολλές φάσεις, αλλά και να πούνε 2-2. Και ας γίνουν και λίγες, να γίνουν και 1-1. Ναι, αυτό. Εκεί, μέχρι εκεί. Να τα σπάσουν εκεί. Ναι. Ένα-ένα. Και να πάνε παράταση και να στο κερδίσει κάτι. Ναι, στο παράταση θα πούνε 15. Στον τελικό ξέρει τι γουστάρω. Πάντοτε τα πέναλτι. Στον τελικό. Γιατί όμω. Είναι το όλο το suspense. Είναι, ξέρει, αυτό το χασε ο ένα κλαίει, ο άλλο πανηγυρίζει. Ναι, και είναι, α πούμε αυτό. Μπήκε μπάλα, ωραία. Δείχνει τον κόσμο, ξέρει. Το βάλαμε αυτό το πέναλτι. Πάμε τώρα να το πιάσουμε ή χαρούμε. Το goal, έτσι, ναι, όχι, λέει, πάμε για το επόμενο. Ναι. Πάμε για το επόμενο. Το βάζει ο επόμενο, αναθαρρύνει ο αντίπαλος ο τέτοιος οπαδός. Το χάνει, ξέρεις, αρχίζει να τραβάς τα μαλλιά σου, όχι, το χάσαμε, πρέπει να το πιάσει το επόμενο, ξέρω εγώ. Εντάξει, τώρα άλλη μαγεία. Εντάξει, θυμήθηκα το τελικό του πριν 2-3 χρόνια Ολυμπιακός ΑΕΚ, που είχαν χτυπήσει 11-12. Α, ναι, εκεί που θα παίζανε μέχρι την άλλη μέρα. Ναι, που λίγο έλειψε να φωνάξουν. Δύο φορές, που γίνανε φλέγγες δύο φορές. Ναι, ακριβώς. Ναι. Έκαναν κύκλο. Ναι, κύκλο. Αφού αν γινόταν και τρίτος κύκλος, μετά θα ρίχναν κλήρο για τον κόσμο. Ναι, θα λέει, κληρώθηκε η θέση 25 να κατέβει να χτυπήσει το πέναλτι. Ναι. Όλοι τα βάζαν, φαντάζομαι, λάσπη ήταν όλοι οι τερματοφύλακες. Δεν μπορούσαν τα πόδια τους να πάρουν. Ναι, αλλά το πέταξε. Ο Νικοπολίδης. Ναι. Αυτός έδωσε το... Ναι. Το κύπελο. Άκη, το χάσε μέσα τα πόδια της, εκείνο. Εκείνο τον τελικό, ναι. Εκείνο τον τελικό, όντως. Εντάξει. Επίσης, να πω λίγο μια τελευταία κουβέντα για τον τελικό. Δεν μπορώ, ρε Στάθη, να κοντράρω τώρα την Dortmund, μία ομάδα. Ναι. Θες να πεις ότι έχει το κοκαλάκι, τη νυχτερίδα, πες το ό,τι θέλεις. Για το παίξεις άσο εννοείς. Προκρίθηκε με τη Μάλαγα μέσα σε ένα λεπτό, έβαλε δύο γκολ. Στο 90 και στο 92, δηλαδή... Την ψιλοπάτησε τη Ρεάλ, για να μην πω χοντροπάτησε, στο πρώτο μάτς τη χοντροπάτησε. Στο δεύτερο απλά ήταν άρχη νομίζω. Ακριβώς. Αλλιώς θα την νικήσω πάλι.
Τι να πω τώρα, να την κοντράρω στο, στο 1.75. Όχι, με τίποτα. Να μου την έδινε την Bayer από 2 και πάνω. Να πω ναι. Δώσ' την 2.10, δώσε 2.80 την Dortmund. Θεωρείς φαβορή την Bayer. Να το, έλα και το επόμενο. Έλα και το επόμενο τον κολάκι. Αφού και εγώ στο είπα, δεν, δεν το αγγίζω το... Στην απόδοση της Bayer, στην νίκη της Bayer. Μόνο και μόνο σχηματικά, δεν αξίζει. Τώρα θα σου κάνω και... και κάτι άλλο. Λοιπόν, να δεις τώρα να το παίξουμε αυτό εδώ πέρα στάθιμο. Το ματσάκι. Αυτό εδώ. Εγώ δεν τελειώσουμε όμως. Δεν τελειώσουμε, ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί θέλω να πω λοιπόν αυτά παιδιά, να για σήμερα, να σημειώσετε και μην ξεχνάτε στο Facebook στοίχημα Citizen TV στα αγγλικά, το email της εκπομπής asochi2@citizentv.gr και να ευχαριστήσουμε και το χορηγό μας για μία ακόμα φορά, την Πανατούρτα μας, που είναι τόσο καιρό ο χορηγός μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα κορίτσια εκεί και τις κυρίες όλους και για τα δώρα, μας έχουν στείλει κάτι δωρεότατα. Δεν τα λέμε αυτά, συγγνώμη, λάθος. Δεν έπρεπε να το πούμε αυτό, πρέπει να το σβήσουμε αυτό τώρα. Ναι, σβήστε το, παιδιά, σβήστε, σβήστε. Όπως το κοιτάτε τώρα, σβήστε το. Λοιπόν, αυτά από μένα για σήμερα. Και από μένα. Καλή επιτυχία στα δελτία σας. Σαλούτε.